Κορίτσια, καλησπέρα. Σήμερα βραδιά ηλεκτρονικής μουσικής, έτσι. Ναι. Είναι πρώτη φορά που έρχεστε στα Reworks? Όχι. Γιατί κάποιος να έρθει, τι μπορεί να βρει εδώ πέρα, γιατί περνάει καλά? Βασικά γιατί μπορεί να ακούσει πολλά είδη μουσικής, mm-hmm. και κάτι διαφορετικό και κάτι καινούργιο και από άλλους και από νέους καλλιτέχνες. Ωραία. Σήμερα τι πάμε να ακούσουμε, πώς να γουστάρουμε? Να δούμε λίγο και το καινούργιο κυκλάκι James Holden και τα ID, favorite. Ωραία, ωραία, και θα μας δώσει και μια ευκαιρία για την εκπομπή μας. Λέγεται Free Fall, παίζει στην TV 100, είναι και αυτή μια πρωτότυπη εκπομπή. Με τρέλα, έτσι. Oh, where are you from? Where are you from? Germany. From Germany. From Germany. From Germany. Και ήρθες, you were from Germany for the event? For the event, yes. And only for Holly. For the event? Not yeah. only, but yeah. It's very, very, very popular. Uh-huh. You know, yeah. Your name? Florian. Ο Φλόριαν. Yeah. Ο Φλόριαν ήρθε από Γερμανία μόνο και μόνο για τα pre-reworks. Πρώτη φορά στα pre-reworks. Όχι, εντάξει. Εδώ πέρα τα κορίτσια παρέα είναι. Ήρθαμε τώρα εδώ χαλαρά. Έχουμε όμως και άλλους. Δεν είμαστε μόνοι. Έρχονται με το πούλμαν. ναι. Έτσι. Ωραία, θα μας δώσει μια ευχή για την εκπομπή μας και για την απόψινή βραδιά, για τα pre-reworks. Γνωρίζεις κάποια εκπομπή, ναι? Γνωρίζω, ναι, είμαι φαν. Εύχομαι καλές εκπομπές, καλό κλείσιμο, μπάνια και πάντα να ξημερώνουμε γυαλιά ηλίου. Ωραίος. Καλή διασκέδαση. Είμαστε σε Mood Reworks, έτσι. Λοιπόν, βρισκόμαστε Παρασκευή βράδυ στο Blog 33 και το Free Folk TV 100 στηρίζει πάντα τα μουσικά event που γίνονται στην πόλη της Θεσσαλονίκης, από όποιο χώρο και αν προέρχονται. Σήμερα γουστάρουμε με ηλεκτρονική μουσική. Free Reworks Festival 2013. Να σας συστήσω, είναι ο Θωμάς, Darkton και ο Γιώργος. George ID, όπου σήμερα παίζουν στο φεστιβάλ, βασικά μόλις έπαιξαν και τώρα λίγο τσιλάρουν, χαλαρώνουν. Τα λέω σωστά? Σωστά, πολύ σωστά. Λοιπόν, σήμερα τι μπορεί κάποιος να έρθει εδώ πέρα και να δει στο Blog 33, τι μουσική θα ακούσει, γιατί να έρθει σήμερα κάποιος εδώ? Σήμερα είναι η προώγευση από το φεστιβάλ, το οποίο γίνεται κάθε Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη, και σήμερα παίρνουμε μια μικρή γεύση τι θα ακολουθήσει σε λίγους μήνες. Ο κόσμος μέσα σε τι διάθεση είναι? Γουστάρει, περνάει καλά, χορεύει? Από ό,τι βλέπετε το κλίμα είναι πολύ καλό, όλοι χορεύουν και δεν έχει, ας πούμε, μισή ώρα που βγήκε ο καλεσμένος μας ο πρώτος. Όλα βαίνουν πολύ καλά. Ποιο είναι το μυστικό για να περάσει κάποιος καλά σήμερα? Σίγουρα να έχει ανοιχτό μυαλό, ανοιχτά αυτιά και να έρθει με την προϋπόθεση να διασκεδάσει, όπως και κάνει όλος ο κόσμος πλέον. Θεωρείτε ότι είναι καλό να γίνονται τέτοια φεστιβάλ στην πόλη της Θεσσαλονίκης? Είναι καλό γιατί υπάρχουν πολλοί κόσμος που στηρίζει αυτό το είδος της μουσικής και υπάρχουν και πολλοί κόσμος επίσης που έρχεται για πρώτη φορά και μαθαίνει πράγματα και μπορεί να ξανάρθει και να δει πράγματα που δεν έχει ακούσει εδώ πλέον. Θέλω λίγο να μου πείτε για αυτό το είδος της μουσικής. Εγώ τυχαίνει, ακούω house μουσική. Τι μουσική παίζουμε σήμερα, δηλαδή πώς θα τη χαρακτηρίσει κάποιος ο οποίος είναι άσχετος? Κοίταξε, σήμερα ειδικότερα καλύπτουμε ένα αρκετά ευρύ φάσμα της ηλεκτρονικής μουσικής. Δηλαδή μπορείς να ακούσεις από ambient και noise όπως κάναμε εμείς στην αρχή, μέχρι και τις πρωινές ώρες τέκνο. Οπότε καλύπτουμε ένα αρκετά ευρύ φάσμα. Θα δώσουμε μια ευχή στην κάμερα για το Free Fall και για τα Reworks που θα γίνουν το Σεπτέμβρη. Εύχομαι να είναι όσο περνάει ο καιρός όλο και πιο δυνατό και όλο πιο ενημερωμένη η εκπομπή σας, ναι. Και να συνεργαζόμαστε συνέχεια αν είναι δυνατόν και να είστε εδώ όσο μπορείτε κι εσείς. Εγώ είμαι πολύ ευτυχισμένος για αυτή τη βραδιά και γενικότερα που έχουμε και εσάς εδώ, και εύχομαι να είναι ένα ωραίο βράδυ για όλους μας.
και όσο πηγαίνει η εκπομπή σας, όλο και καλύτερα, παιδιά. Και να δώσουμε ραντεβού το Σεπτέμβρη. Εννοείται. Λοιπόν, σήμερα έχουμε κοντά μας τον Χρήστο. Σήμερα τι γίνεται εδώ πέρα. Περνάμε από την περιοχή και βλέπουμε έχουν σταματήσει τα πάντα. Όλοι μπαίνουν στο Block 33. Pre-Reworks 2013. Πες μας με λίγα λόγια, όπως μιλάς πάντα σύντομα και στα ράτα, τι γίνεται εδώ πέρα σήμερα. Καταρχάς καλησπέρα, το Pre-Reworks όπως βλέπετε είναι για 8η συνεχόμενη χρονιά, το κάνουν φίλοι και τους στηρίζουμε σε αυτό. Είναι μια εκδήλωση η οποία έχει γίνει θεσμός πλέον για την πόλη της Θεσσαλονίκης, άλλωστε το στηρίζει και ο Δήμος. Αυτό είναι ένα προμήνυμα που γίνεται τώρα για το μεγάλο φεστιβάλ που κάνουν τα παιδιά το Σεπτέμβριο. Να πούμε ότι το Reworks γίνεται το Σεπτέμβριο, είναι το μεγάλο φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής που συγκεντρώνει κόσμο όχι μόνο από όλη την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό. Η αλήθεια είναι ότι μια τέτοιου είδους διοργάνωση, η οποία έχει μεγάλη εμβέλεια, έχει δυνατότητες να φέρει κόσμο στην πόλη και από άλλες γειτονικές πόλεις και από το εξωτερικό. Και στην ουσία αυτό έχει, ενώνει δηλαδή μουσικές εμπειρίες, μουσικές επιρροές πάνω απ' όλα για νέο κόσμο, συνάντηση νεολαίας. Και πάνω απ' όλα χορός, πολύ ένταση. Λοιπόν, Παρασκευή βράδυ στο Block 33, όλος ο κόσμος, όλη η Θεσσαλονίκη είναι σήμερα εδώ. Το Free Fall, η TV 100, πάντα δίπλα στα μεγάλα μουσικά γεγονότα. Και σήμερα ακούμε ηλεκτρονική μουσική. Σήμερα γουστάρουμε με Dance House ήχους. Έχουμε κοντά μας τον Aizon, μουσικός παραγωγός, ραδιοφωνικός παραγωγός, DJ και διοργανωτής πολλών event, όπως τα Reworks, όπου το κάνεις από το 2005 και πλέον πάει να γίνει ένας θεσμός όχι μόνο για όλη την Ελλάδα, αλλά και για όλη την Ευρώπη. Καλησπέρα, Τάσο, καταρχάς. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, θέλουμε να μας πεις πώς ξεκίνησε το Reworks, τι είναι το Reworks και τι μπορούμε να δούμε σήμερα, πώς σου ήρθε αυτή η έμπνευση το 2005. Εντάξει, συλλογική δουλειά είναι το φεστιβάλ, δεν είναι δική μου ιδέα ή δική μου, τέλος πάντων, δικό μου project. Είναι συλλογική δουλειά, είναι δουλειά όλων των παιδιών στους ΝΟΝ. Το project στην ουσία προέκυψε από ανάγκη. Να πούμε την ομάδα ότι είναι η ΝΟΝ. Ναι. ΝΟΝ Aesthetics. ΝΟΝ, ΝΟΝ Aesthetics είναι μία από τις θεματικές βραδιές που έχουμε. Ωραία, ωραία. Στην ουσία προέκυψε από ανάγκη το όλο πράγμα. Αισθανθήκαμε ότι υπήρχε ένα κενό στην πόλη, δεν υπήρχε φεστιβάλ, τουλάχιστον όπως το φανταζόμασταν εμείς σαν φεστιβάλ στη χώρα τότε. Και ιδίως δεν υπήρχε τίποτα εδώ στη Θεσσαλονίκη που να εκφράσει τουλάχιστον αυτό που θέλαμε να κάνουμε. Οπότε πήραμε μια πρωτοβουλία, προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι, ο κόσμος τους άρεσε, το βρήκαν ενδιαφέρον και λίγο μεγάλωσε.